Καλωσορίζουμε την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, η οποία είναι βεβαίως γνωστή παιδοψυχολόγος. Την έχουμε συχνά στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία της και σήμερα. Ευχαριστούμε, κυρία Καπάτου. Τι κάνετε? Καλημέρα, τι κάνετε? Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό ακριβώς που είπαμε, να πιαστούμε από αυτό. Συγγνώμη, να πιαστούμε από αυτό. Δηλαδή ότι τα παιδιά ήταν πολύ πιεσμένα στα χρόνια των lockdowns και γενικά από την όλη γενικότερη αυτή κατάσταση. Και με όσα βλέπανε στο οικογενειακό τους περιβάλλον, αλλά και με όσα ζούσαν με στέρηση προσωπικών ατομικών ελευθεριών, σαν άνθρωποι και αυτοί όπως όλοι μας. Και άλλαξε η φύση του χαρακτήρα. Κύριε Καπάτου, για να σας βάλουμε στην κουβέντα, αυτό μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνου, οργανωτικός γραμματέας της ΟΛΜΕ, ότι τα παιδιά επέστρεψαν στα σχολεία μετά την υγειονομική κρίση. Ναι, με τελείως διαφορετικό χαρακτήρα και συμπεριφορές. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Και ακόμα και σήμερα οι εκπαιδευτικοί μου το λένε αυτό, ότι τα παιδιά τα βλέπουν διαφοροποιημένα. Έχουν αλλάξει ο τρόπος που λειτουργούν, ο τρόπος που συγχροντίζονται, η συμπεριφορά τους, αρκετά πράγματα, αλλά και η απόδοση τα μαθήματα. Και αυτό έχει αλλάξει. Πολλά πράγματα δηλαδή έχουν διαφοροποιηθεί και ακόμα δεν έχει επέλθει μια ισορροπία. Γίνεται κατάχρηση οθόνη στα κινητά τους, τηλέφωνα, δηλαδή πολλά πράγματα έχουν επιδράσει, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, έτσι. Δεν είναι ο εγκλεισμός. Μην πιστεύουμε ότι η αφορμή και για τα προβλήματα της βίας και για όλα αυτά που συμβαίνουν τα αρνητικά φταίει για όλα αυτά ο εγκλεισμός και η υγειονομική κρίση, γιατί είναι πολλοί παράγοντες και οι παράμετροι. Είναι σύνθετα φαινόμενα αυτά τα οποία παρακολουθούμε. Ναι, δεν είπε κανένας ότι χάρη στον εγκλεισμό. Δεν είναι το μόνο, έτσι. Λέτε. Ναι. Είναι έντονη, είναι έντονη βία, είναι έντονη βία, ναι, γενικότερα στην κοινωνία και τη βλέπουμε. Και... Ναι, είναι και, ξέρετε, και τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, η οικογένειά του, η σχέση που έχει διαμορφώσει με τους γονείς. Είπατε πολύ σωστά, γιατί δεν το παρακολούθησα όλο, ότι τα παιδιά βρέθηκαν αρκετά μεγάλο διάστημα μόνο στην οικογένεια, κλεισμένοι όλοι οι γονείς με τα διέξοδά τους, με τις δυσκολίες τους, που έπρεπε να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους, να τα απασχολήσουν. Άρχισαν να υπάρχουν διάφορα παρατράγωδα που τα γνωρίζουμε. Υπάρχει και το αξιακό σύστημα, η ανασφάλεια, η γενικευμένη, προβλήματα άλλα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα σύνθετο φαινόμενο όλο αυτό. Ωραία. Υπάρχει κύριε Κωνσταντίνου, μία ατονία, μία μείωση της αυστηρότητας και του εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία, υπό το φόβο, να το πω και έτσι, υπό την απειλή, σκεφτόταν περισσότερο ότι μπορεί να έρθει ο γονέας να μου ζητήσει τα αρέστα, γιατί έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Mm. Γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι στο παιδί, γιατί του έγινε αυστηρός μαζί του, ο καθηγητής λέω τώρα, η καθηγήτρια. Ή γιατί, ξέρω εγώ, ακόμη και ακόμη έχουν δεχθεί bullying καθηγητές από μαθητές. Δηλαδή, αυτό. Πώς να το πω, αναχέτησε την όποια αυστηρότητα επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια που γνωρίζαμε στα σχολεία και έτσι έγινε πολύ μεγαλύτερο το θέμα. Κοιτάξτε, να πούμε ότι ήταν αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας να υπάρξει μια αυστηροποίηση των ποινών. Η οποία έγινε Πριν κάποια χρόνια είχαμε αλλάξει αυτό το σύστημα, είδαμε ότι δεν απέδιδε και αίτημα όλων των εκπαιδευτικών και σε όλα τα σχολεία ήταν. Άρα τώρα να υπάρξει... τα νέα μέτρα είναι προς αυτή την κατεύθυνση? Είναι που προς λέτε αυτή την κατεύθυνση. Άρα πώς τα βλέπετε, πρέπει τα συγκεκριμένα μέτρα? Να τα πάρουμε με τη σειρά. Η αυστηροποίηση ήταν κάτι που το ζητούσαμε. Θα πρέπει όμως ως εκπαιδευτική και θα πρέπει και το Υπουργείο να εισάγει και το ζήτημα της επιβράβευσης και της αμοιβής. Δηλαδή, εκτός από την ποινή, θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο επιβράβευσης των καλών πρακτικών και ό,τι καλό κάνει κάθε σχολείο. Άρα, στο πρώτο κομμάτι το πετύχαμε, πρέπει να συμπληρώσουμε. Η απαγόρευση των κινητών. Εκεί πρέπει να γίνει μια αυστηροποίηση. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα κινητό, όχι μόνο στην τάξη. Και πώς θα γίνει το έλεγχο, κύριε Κωνσταντίνο? Πώς θα κάνει τον έλεγχο, ακριβώς? Θα είναι κάποιος ο επιστάτης, για παράδειγμα, στην είσοδο? Δεν υπάρχει επιστάτης. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Ο γραμματέας δεν υπάρχει. Όλη αυτή τη δουλειά και όλο αυτό ο φόρτος θα πέσει πάνω στους εκπαιδευτικούς και στο διευθυντή. Θα βγει δηλαδή ο ηλικιάρχης έξω, ας πούμε, ο γυμνασιάρχης, και θα κάνει έλεγχο σε κάθε ένα παιδί που περνάει το μικρό. Γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Είναι πρόβλημα. Είναι προβληματικό όλο αυτό. Συμφωνούμε κι εμείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει, διότι έχετε δει τη μεγάλη έξαρση με τα μέσα επικοινωνίας, Facebook και με τα βίντεο social που αναρτώνται. Και ουσιαστικά, όπως σωστά αναφέρατε, είχαμε προχωρήσει σε ένα. Βλέπαμε bullying από μαθητή σε μαθητή. Έχουμε φτάσει πλέον στο φαινόμενο bullying από μαθητή σε εκπαιδευτικό και από γονιό στον εκπαιδευτικό. Έχουν καταγραφεί πρέπει να προστατεύσουμε
με κάθε τρόπο τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τα παιδιά μας μέσα στο σχολείο. Άρα τα μέτρα βλέπετε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήταν έτοιμα των εκπαιδευτικών καιρό μας, λέτε. Έτοιμα και αυτό. Να πω ακόμη και ότι χρειαζόμαστε... Και η επαναφορά της αποβολής πενθήμερης. Όλη αυτή η αυστηροποίηση είναι προς μια θετική κατεύθυνση. Και να βάλουμε και τις αμοιβές, όπως είπαμε, και την επιβράβευση. Να πω ότι χρειαζόμαστε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς σε κάθε σχολείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία φορά την εβδομάδα. Τα λέμε και τα ξαναλέμε, γιατί δεν γίνεται όμως, κύριε Κωνσταντίνου. Πρέπει να γίνει. Υπάρχει νόμος από πέρσι. Κυρία Καπάτου, μας τα λέει. Υπάρχει νόμος από πέρσι, έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά πρέπει, είναι αναγκαίο να σας πω χαρακτηριστικά ότι έξω από το γραφείο του ψυχολόγου, όποια μέρα εμφανίζεται, έχουμε ουρές πλέον όχι μόνο μαθητών, αλλά και γονιών. Όχι και γονιών. Και γονιών. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλη ανάγκη πλέον, κοινωνική ανάγκη. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό και να δώσουμε όλα τα εφόδια. Χρειαζόμαστε σε όλη αυτή την προσπάθεια αρρωγούς, όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς που το κάνουμε εμείς, αλλά και τους γονείς, αλλά και τους ειδικούς. Χρειαζόμαστε δίπλα μας. Έτσι. Διότι δεν πρέπει με κάθε τρόπο να προφυλάξουμε και να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και τα σχολεία. Κυρία Καπάτου, εσείς πώς είδατε τα νέα μέτρα? Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Θα αποδώσουν, θα φέρουν αποτέλεσμα και καρπούς? Καταρχάς θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που ένα πρόβλημα που το βλέπουμε πλέον το αντιμετωπίζουμε με κάποιο τρόπο, ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός. Άρα υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση τα μέτρα και πάντα πρέπει να είμαστε θετικοί όταν υπάρχει η ανάδειξη ενός σοβαρού προβλήματος, όπως είναι αυτό. Και πέρα υπάρχουν διάφορες παράμετροι οι οποίες χρειάζονται ενδεχομένως και διόρθωση και αλλαγή, γιατί τα μέτρα δεν μπορεί να είναι μόνο στον τομέα της καταστολής, πρέπει να είναι κυρίως στον τομέα της πρόληψης. Και αυτό είναι ένας τομέας ο οποίος πιστεύω ότι θα ακολουθήσει, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θέλω να σας πω επίσης, πολύ σημαντικό είναι το ότι αυτό που είπατε για τους ψυχολόγους. Ναι, στους ψυχολόγους στα σχολεία. Αλλά ούτε ο ψυχολόγος είναι, έχει το μαγικό ραβδί να λύνει τα προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, κύριε Καπάτου, αν ήταν όμως καθημερινά εκεί, δεν θα έλυνε προβλήματα. Λέμε. Δηλαδή, η συχνότητα να είναι καθημερινά, να ξέρει ο άλλος, ο γονιός και ο μαθητής, ότι εκεί σε αυτή την πόρτα θα βρω ένα απάγγιο, θα μου δοθεί μια λύση, θα μου απαλύνει το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο και πάντα το λέγαμε αυτό χρόνια, αλλά χρειάζεται και η εμπλοκή των γονέων σε όλο αυτό το κομμάτι, ξέρετε, και η συνεργασία των γονέων. Διότι πάρα πολλές φορές σε διάφορες συζητήσεις οι οποίες γίνονται για διάφορα θέματα που αφορούν την ψυχολογία των παιδιών, βλέπετε ότι οι γονείς με το σταγονόμετρο είναι παρόντες. Και ο ρόλος του ψυχολόγου δεν είναι μόνο στο επίπεδο του να διαχειριστεί ένα πρόβλημα, που αυτό μας νοιάζει. Ο ρόλος του ψυχολόγου είναι και στο επίπεδο της αναγνώρισης ενός θέματος και της προσπάθειας της πρόληψης. Γιατί όλα τα προβλήματα εκεί πρέπει να εστιαστούμε και η στρατηγική εκεί πρέπει να υπάρχει, στην πρόληψη. Αλλά σε πρώτο βήμα, όλο αυτό που έχει γίνει, εγώ νομίζω ότι είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Όχι από τη μια μέρα στην άλλη. Και αυτό που λένε οι ψυχολόγοι στα σχολεία ή η κοινωνική λειτουργία, πρέπει να μην είναι κάτι επίφαση, πρέπει να είναι σε συστηματική βάση, όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο κ. Κωνσταντίνου. Γιατί ο ρόλος του ψυχολόγου είναι πολύ σημαντικός και στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού ρόλου. Γιατί ζητάμε από τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τα πάντα. Και όταν λέμε στους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν, ξέρετε πόσες φορές το έχω πει εγώ, να μπορούν να αναγνωρίσει ο εκπαιδευτικός. Και με ρωτήσανε, έχουν εκπαίδευση? Όχι, λέω, έχουν ευαισθητοποίηση όμως. Τι να πρωτοκάνει, να μεταδώσει γνώση? Τι να πρωτοκάνει? Και φιλότιμο και προσωπικό ενδιαφέρον, γιατί και αυτοί είναι γονείς και φροντίζουν όσο είναι. Αλλά πάρα πολλά πράγματα τους ξεφεύγουν. Γιατί δεν έχουν τις ειδικές γνώσεις αυτές για να μπορούν να τα δουν. Όταν είναι και μια τάξη με 25-30 παιδιά, τι να πρωτοκάνεις? Τι να πρωτοκάνεις, τι να πρωτοελέγξεις, πώς πάνω να πρωτοελέγξεις και πού να ότι είναι πάγιο αίτημα και πρέπει να το πούμε αυτή τη στιγμή, να επιμορφωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί σε θέματα ψυχολογίας, σε θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς. Διότι ο εκπαιδευτικός γνωρίζει το παιδαγωγικό του. Άρα χρειάζεται υποστήριξη και ο εκπαιδευτικός, όχι μόνο ο γονέας, ο κηδεμόνας και οι μαθητές. Αλλά διαζώσεις επιμόρφωση σε όλους τους εκπαιδευτικούς μας, γιατί ξέρει τα παιδαγωγικά, ξέρει τη διδακτική, αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει πώς αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα που μου παρουσιάζεται μέσα στην τάξη, στο προάβλιο
Και θα πρέπει η διαβάθμιση, όλο αυτό το πλαίσιο, να το γνωρίσει και να το μάθει. Άρα χρειαζόμαστε άμεσα επιμόρφωση που δεν το ανέφερε χτες στα... Όχι, δεν το ανέφερε. Και στην ιστοσελίδα που μπήκα και είδα, έχει ενότητα για τους μαθητές, ενότητα για τους γονείς. Για τους εκπαιδευτικούς δεν είδα κάτι. Όχι, για να μην. Και να πω και κάτι άλλο, πολύ σωστά η κυρία Καπάτου το ανέφερε, στο θέμα του τι κάνουμε και κάθε μέρα για να προλάβουμε, για την πρόληψη. Συμφωνούμε απόλυτα. Η καταστολή αναφέρθηκε αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στην πρόληψη. Στην πρόληψη, εμείς η πρόταση λέμε ότι υπάρχουν τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Αυτά πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Είναι από το, από το νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο. Εκεί πρέπει να εισάγουμε το αίσθημα της ενσυναίσθησης, της αποδοχής της διαφορετικότητας. Βασικό μάθημα που να το διδάσκονται τα παιδιά μας μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. Και με παραδείγματα, με συγκεκριμένες πράξεις. Και χθες μιλάει για ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών δράσεων ενεργού πολίτη. Αυτό είναι πολύ γενικό. Έχουμε κάτι, μπορούμε. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Είναι αρκετά όριστο. Έτσι, μπράβο. Πρέπει να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο και πολύ πιο στοχευμένο. Εμείς που το βλέπουμε και το αντιμετωπίζουμε, υπάρχει το εφόδιο. Λέγεται εργαστήριο δεξιοτήτων. Μπορούμε να εισάγουμε αυτές τις ενότητες που σας ανέφερα πριν, της εσυναίσθησης, της αποδοχής της διαφορετικότητας, για να μάθουν τα παιδιά. Έτσι είναι πιο στοχευμένο, έτσι. Με παραδείγματα. Σε ευαίσθητους τομείς και σε καθοριστικούς τομείς. Και να επιβραβεύουμε αυτό που έλεγα πριν για την επιμαμβή, και να επιβραβεύουμε μετά τμήμα-τμήμα, τάξη-τάξη, ολόκληρο το σχολείο, με ό,τι καλές πρακτικές. Το μπράβο είναι σπουδαίο. Όταν είναι ειλικρινές και ουσιώδες, εξελίσσεται και σε πάει μπροστά. Λοιπόν, πάμε στο περιστατικό με τον καθηγητή στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε, να συνδεθούμε. Με την αίθουσα σύνταξης, είναι η Βιβί Γκίκα, έτοιμη να μας... Εδώ. Έλα, Βιβί. Γεια καλημέρα. Βιβί. Καλημέρα σε όλους. Για πες μας, τι έγινε. Πες μας για τον καθηγητή. Καθηγητής βιολογίας σε δημόσιο σχολείο, συγκεκριμένα στο Τρίτο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης, κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση και ασέλεια σε 17χρονη μαθήτρια. Ο συγκεκριμένος καθηγητής ήταν σε αναρωτική άδεια αρκετό καιρό. Τη Δευτέρα το πρωί επισκέφθηκε το σχολείο. Πήγε απειλητικά προς το μέρος της μαθήτριας, εκείνη φοβήθηκε, έτρεξε στο γραφείο της διευθύντριας όπου και κλειδώθηκαν. Για ακόμη μια φορά, διότι το ρεπορτάζ λέει ότι την ενοχλούσε, την παρενοχλούσε σεξουαλικά. Ναι, το Δεκέμβριο του 2023, η μαθήτρια έτρεξε φοβισμένη στο γραφείο της διευθύντριας, εκεί κλειδώθηκαν και οι δύο, ενημέρωσαν τους γονείς της αλλά και την αστυνομία, η οποία πήγε στο σχολείο, συνέλαβε τον καθηγητή. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τη μαθήτρια ούτε το σχολείο μέχρι αύριο που θα γίνει η δίκη. Ναι, και βγαίνοντας ο καθηγητής, όπως τον βλέπουμε, η συμπεριφορά του ήταν αλλοπρόσαλη. Τραγουδούσε το «Μου κατεβάζουν τα φτερά», έκανε το σταυρό του. Κάτσε να το ακούσουμε. Περίμενε. Πλησιάζει δημοσιογράφος. Απλά θα θυμίσω την υπόθεση με το γνωστό κύριο της ΓΟ που μας καταδιώκει και θα παρακαλέσω τον κύριο Άνθιμο για μία φορά ακόμα να κάνει το θαύματο. Συγγνώμη, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Θα μου επιτρέψετε εν συντομία να θυμίσω τι έγινε στους αμπελόκηπους. Το είπε ίδιο πολλά. Το θέμα είναι ότι. Ότι τραγούδησε κιόλας στο τέλος, σηκώνοντας τα χέρια του κτλ. Τίποτα, είμαι αθώος. Εγώ πήγα για να κάνω καταγγελία και δέχτηκα επίθεση από σκευωρία. Το τελευταίο που μπορώ να σας πω ότι η κατάσταση υγείας μου δεν είναι πολύ καλή. Πρέπει να πάω για εξετάσεις. Ναι, είναι μεγάλο το απόσπασμα. Τι καταγγελία θέλετε να κάνετε. Μέρα, ποια γλώσσα μου. Ναι, λοιπόν, έβαζε στο Λι Νίντζα εντωμεταξύ, κύριε Κωνσταντίνου, και εμφανιζόταν στο σχολείο. Δεν τον βλέπανε οι συναδελφοί. Κύριε Κωνσταντίνου, γιατί να βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι μέσα στα σχολεία? Να πω ότι το πλαίσιο υπάρχει. Με αναφορές του διευθυντή υπάρχει η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Μπορώ να σας πω πλήσιες περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι απομακρύνονται από την εκπαίδευση και στη διάβγεια, αν κοιτάξουμε, υπογράφει σχεδόν καθημερινά κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή το πλαίσιο υπάρχει. Ο διευθυντής μπορεί με κάποια αναφορά προς το διευθυντή εκπαίδευσης, ένα-δύο δεύτερα παραδείγματα, μετά απομακρύνεται ο εκπαιδευτικός. Ναι, εδώ δεν έγινε κάτι τέτοιο από ό,τι φαίνεται. Μέχρι που έφτασε στην. Εμείς αυτό με που το πρώτο μάθανε... περιστατικό θα έπρεπε να απομακρύνεται, γιατί μιλάμε για παιδιά. Εμείς έχετε δίκιο και αυτό συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι πρέπει να προστατεύουμε και τα παιδιά μας και τα βάζουμε τώρα μπροστά. Τώρα τι έφυγε αυτή η 17χρονη να την κυνηγάει και να τη επιτίθεται για έρχεται, όποιο λόγο. Έρχεται σε αντιπαραβολή με το παράδειγμα του συναδέλφου μας στο γυμνάσιο στα Πατήσια, που έβαλε το σώμα του μπροστά για να προστατεύσει το μαθητή.
Και λέγαμε ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα που το βλέπουμε σε όλα τα σχολεία, διότι ο εκπαιδευτικός αυτό το ρόλο έχει και αυτό το ρόλο παίζει. Κοινωνικός λειτουργός, γι' αυτό λέγεται. Και ο ίδιος λέγεται κοινωνικός λειτουργός. Του να προστατεύει τα παιδιά του, γιατί τα θεωρεί και δικά του παιδιά. Κυρία Καπάτου, εσείς τον εκπαιδευτικό αυτό που είδατε, που είστε και ψυχολόγος, που έχετε το. Ένα σχόλιο δικό σας. Δεν θα ήθελα να πω περαιτέρω σε αυτά, γιατί νομίζω ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνηση. Η συμπεριφορά του, γιατί δεν είναι μια συμπεριφορά πέραν του ηθικού κομματιού, αλλά νομίζω και σε ψυχολογικό επίπεδο. Θεωρώ ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνηση για ποιο λόγο έχει αυτή τη συμπεριφορά, γιατί υπήρχαν κάποια στοιχεία τα οποία εκφεύγουν του αναμενόμενου του φυσιολογικού, πέραν του γεγονότος ότι παρενόχλησε με αυτόν τον τρόπο μία μαθήτρια, το οποίο είναι ανεπίτρεπτο σε καμία περίπτωση, δηλαδή δεν το συζητάμε καν αυτό, και έπρεπε ήδη να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Και πιστεύω ότι θα υπάρχουν τα μέτρα, αλλά λέω ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που συμβαίνει αυτό, που δεν μπορούμε να τους γνωρίζουμε τώρα, ούτε μπορούμε να τοποθετηθούμε σε αυτά. Πάντως, ακούσαμε και από τους δύο πολύ ουσιαστικά πράγματα. Μακάρι να αποδώσουν αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες και να ληφθούν και άλλα, βέβαια, σαν και αυτά που αναφέρατε. Απαιτείται και οι δύο. Συνεργασία όλων. Ακριβώς. Όλων. Και των γονέων. Και των γονέων. Των γονέων. Πολύ βασικό. Πρέπει να υποστηρίξουν οι γονείς όλα αυτά, γιατί δεν μπορούν να περιμένουν μόνο από το σχολείο, από τους εκπαιδευτικούς, από τους ειδικούς. Σύμμαχοι και αρρωγοί πρέπει να είναι. Με τους καθηγητές και με το σχολείο. Και προσωπικά το θεωρώ επιβεβλημένο τον ψυχολόγο καθημερινά στο σχολείο να μαζεύει πράγματα. Και να συμπληρώσω στην κυρία Καπάτου, πολύ σωστά το λέει, ότι τα παιδιά μας στο σχολείο τα έχουμε 6 με 7 ώρες, το πολύ 8 ώρες. Οι υπόλοιπες ώρες είναι στην κοινωνία, είναι στις παρέες, είναι στο σπίτι. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε σε αυτό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε και τους δύο. Πολύ και τους δύο. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Και εσένα, Βιβί.